αυτός ήταν αριστερός. Αντάρτης, το 43, στη Σπερχιάδα, κανονικά ήταν από τη Θεσσαλία, και είχε βγει στο Αντάρτικο, πολεμούσε τους Γερμανούς, κανονικά. Κατόπιν συνέχισε μετά τον πόλεμο και παρέμεινε στο Αντάρτικο. Χωρίς να είναι ειδικός αριστερός, αλλά παρέμεινε, πολεμώντας. Έλα όμως που κάποιοι άλλοι μέσα στο Αντάρτικο, γιατί σαν πως ήταν μία ομάδα, επειδή η μάνα του πάνω στον Αμπελώνα, έξω από τη Λάρισα, τους έβριζε και τους έλεγε «αλλάξατε τα μυαλά του παιδιού μου και το τρελάνατε και το πήγατε στους αντάρτες και δεν συμμαζεύετε», τη μαζέψανε τη μάνα και την καθαρίσανε. Δικοί του άνθρωποι, αριστεροί, αντάρτες. Οπότε αυτός ελίσαξε και τι έκανε. Ενώ είχε χαρτιά και λοιπά και φυσικά οι δεξιοί τον είχαν επικηρυγμένο, πήγε κανονικά στο στρατό και είπε «εγώ θα έρθω, θα σας δώσω όλους όσους ξέρω, θα σας δώσω όλα τα λιμέρια του, αλλά θα μου παραδώσετε αυτούς τους δύο που ξέρω τα ονόματά τους ότι σκότωσαν τη μάνα μου». Φυσικά οι άλλοι δεν του είπαν ναι, αυτός εντάχθηκε στο στρατό, τους βρήκε, τον έναν τον είχαν συλλάβει και τον πήγαιναν για δικαστήριο, σταμάτησε τον James που τον πήγαινε, τον έκλεψε και τον έπνιξε στον ποινιό. Και τον άλλον τον ευρήκε μόνος του, τον συνέλαβε με ομάδα του στρατού, τον πήγε έξω από το χωριό του στη Βασιλική κάπου στη Θεσσαλία και τον έβαλε απέναντι από το χωριό σε ένα ύψομα και του είπε «θα περιμένουμε να φέξει, να δεις το χωριό σου και μετά θα σε καθαρίσω, γιατί εμένα την καθάρισε στη μάνα μου». Αυτός τον παρακαλούσε κλπ. Τον περίμενε, περίμενε να χαράξει, τον εξετέλεσε, του έκοψε το κεφάλι και το πέταξε στη μέση του χωριού όπου ζούσε εκείνος. Και έκτοτε είχε πει «εγώ εσάς θα σας καθαρίσω, όπου σταθώ και όπου βρεθώ. Κάθε ένας από εσάς είναι ένα γράμμα στη μάνα που μου σκοτώσατε». Ο πατέρας μου ακούγοντας αυτή την ιστορία συνέλαβε ότι αυτό είναι το δαιμονικό πνεύμα του εμφυλίου. Τι άλλο θα πει εμφύλιος από το να σκοτώνει ο ένας τον άλλον, να σκοτώνει ο αδερφός τον αδερφό, η μάνα τον πατέρα, ο ένας πατέρας το γιο. Και το είχε μέσα στο μυαλό του. Είχαν γνωριστεί λοιπόν τότε και το 1967 διατηρούσαν κάποια ας πούμε αλληλογραφική επαφή και το 1967 που γίνεται δικτατορία σκέφτεται ότι δεν έχω να κάνω τίποτα, δεν μπορώ να βγάλω τίποτα. Βιβλίο που να μην το στείλω στη λογοκρισία δεν γινότανε. Το έκανε και αυτό, ήδη ας πούμε δηλαδή με τη γέμιση του φεγγαριού, ετύπωσε τη γέμιση του φεγγαριού εν δικτατορία, έκανε μια πονηριά, ήξερε έναν, είχε έναν γνωστό μέσα στη λογοκρισία, λογοτέχνη, και του είπε «θα σου στείλω το βιβλίο» και του στείλε κάποιες σελίδες μόνο του βιβλίου, δεν του στείλε όλο το βιβλίο. Και του είπε «βάλε μου ωραία εκεί πέρα μερικές χαζοσφραγίδες τώρα κλπ». Έκανε όμως το λάθος να του το αφήσει, να του τις αφήσει αυτές τις σελίδες να τις διαβάσει, τις διάβασε αυτός ο μικρός πόντικας και ενώ του είχε βάλει τη σφραγίδα, του έστειλε μετά την ασφάλεια βράδυ στο σπίτι. Επομένως κατάλαβε ο πατέρας μου ότι από εδώ δεν γίνεται. Πρέπει να βρω κάτι, να μπορέσω να βγάλω ένα βιβλίο, το οποίο όμως να γλιτώσει τη λογοκρισία. Σκέφτηκε λοιπόν την εξής ιδέα. Θα γράψω για τον εμφύλιο. Την πυραμίδα. Το Α2. Θα γράψω μια νουβέλα, γιατί είχε βγάλει την πυραμίδα, υπήρχε. Θα γράψω μια νουβέλα για τον εμφύλιο, να δώσω τι ήταν ο εμφύλιος μέσα από αυτό το πρόσωπο και αυτό το πρόσωπο, εφόσον είναι δικός τους, γιατί αυτός ήταν ακριβώς ιδίου βαθμού με τον Παπαδόπουλο και είχαν συμπολεμήσει κιόλας με τον Παπαδόπουλο, ο Κουκούλης αυτός ο Α2. Τυχαίως. Και μάλιστα του είπε το πατέρα μου, μέσα στην πυραμίδα αναφέρεις κάπου το Γιώργη. Εγώ του λέει αναφέρω. Ναι, λέει, μιλάει για έναν λοχαγό του πυροφολικού, ο οποίος έλεγε 50 πρώτου κλέφτη, 80 πρώτου κλέφτη σκόπευση, 30 επί του κλέφτη και μετά πίσω. Αυτός λέει ήταν ο Παπαδόπουλος που είχες ακούσει τότε στο Τάγμα μια νύχτα που γινόταν μια μάχη. Δεν το ξέρω, πατέρα μου, το αναφέρει έτσι, γράφει αυτή τη συνομιλία, ας πούμε, για σκόπευση όλμων. Να μην σας τα πολυλογώ, επανασυνδέεται, το φέρνει στην Αθήνα, του λέει, γιατί αυτός ήταν στην Κέρκυρα, του λέει ξανά την ιστορία του Κουκούλης και ο πατέρας μου τη γράφει αυτή την ιστορία και την εκδίδει. Οπότε έχει από πίσω έναν, ο οποίος είναι προσωπικός φίλος του Παπαδόπουλου. Πώς θα το πειράξει το βιβλίο και μάλιστα του αυτού του ανθρώπου, επειδή έτσι όπως τα έγραψε ο πατέρας μου, του άρεσε τρομερά το βιβλίο. Του λέει, δεν ξέρω τι λένε οι άλλοι, για μένα είναι η δικαίωση της ζωής μου αυτή. Η δικαίωση της μάνας μου. Γιατί ο πατέρας μου το αντιμετωπίζει το θέμα, όχι κοιτάξτε, σας δίνω ένα δολοφόνο να τον δικάσετε, αλλά σας δίνω την περίπτωση.
Και όποιος νομίζει ότι αυτός είναι απ' έξω, γελιέται. Δεν έχει να... Άμα σου έχουν σκοτώσει τη μάνα, δεν έχει μετά να πεις, ναι, ξέρεις, εγώ με νυφάλιο πνεύμα, σε στην κουβέλη, θα δω και θα... Η μάνα σου, ρε, σου φάγανε τη μάνα και χωρίς λόγο. Για ποιο λόγο, επειδή σας έφυσε και σας είπε ότι αλλάξατε τα μυαλά του γιού μου. Τον ενδιαφέρει τώρα. Οπότε, το δίνει λοιπόν όλο αυτό το πράγμα και δίνει και τη γενναιότητα, τον παλικαρισμό του ανθρώπου αυτού που τον είχε. Έτσι ήταν, sui generis άνθρωπος. Να μην σας τα πολύ λόγο. Αυτός ο τρελάρας ο Κουκούλης του λέει: θα σε φέρω σε επαφή με τον Παπαδόπουλο γιατί πρέπει να φτιάξουμε σωστά πράγματα και διάφορα τέτοια που αυτός τα πίστευε ως ένα σημείο. Δεν ήταν και τόσο αφελής. Ο πατέρας μου, υπάρχει αλληλογραφία και τη δημοσιεύω στην εισαγωγή, του λέει: μη με φέρει σε επαφή γιατί ο δικός σου άνθρωπος είναι δειλός. Και ο δειλός, μιλώντας για τον Παπαδόπουλο, ο δειλός δεν μπορεί ποτέ να κάνει κάτι σωστό. Το έχει γράψει έτσι επιλέξει. Ο άλλος επιμένει όχι, θα γίνει ραντεβού κλπ. Κυνήγει και ουρανό και καταφέρνει, εν πάση περιπτώσει, κάποια μέρα να τον χτυπήσει το τηλέφωνο και να του πούν: είμαι ο ιδιαίτερος του Πρωθυπουργού, τάδε τάδε, ταγματάρχης τάδε, θα ήθελα να σας δει ο Πρωθυπουργός. Εάν μπορείτε την τάδε μέρα. Βεβαίως μπορώ. Πηγαίνει λοιπόν ο πατέρας μου, βλέπει τον Παπαδόπουλο, του λέει διάφορα τρελά που μόνο ο πατέρας μου μπορούσε να έχει την τόλμη ή την παραφροσύνη να του τα πει. Σώζεται μέσα στο αρχείο, μάλιστα, έχει γράψει αμέσως μόλις γυρνάει από τον Παπαδόπουλο 2,5 δακτυλογραφημένες σελίδες, πύκνο δακτυλογραφημένες, τι εντύπωση ακριβώς του έκανε. Πώς ήταν καλογραβατωμένος, καλοκουστούμαρισμένος, αλλά συγκρατημένος, γενικά τυπικά ευγενής, αλλά αυτό. Και έχει μια πολύ ωραία συνομιλία που δουλεύει κάπου ανάμεσα, που σαν να ψυχογραφούνται και οι δύο συνομιλητές. Νομίζω σας τα πολύ λόγο. Μέσα του λέει ένα καταπληκτικό, του λέει ότι εγώ αν ήμουνα στη θέση σας θα παρήγγειλα στον καλύτερο ζωγράφο της Ελλάδας, ποιος είναι, ο Μόραλης, ο Τσαρούχης, ποιος είναι, να φτιάξει ένα πορτρέτο μου, ολόσωμο, και να αναρτηθεί αυτό το πορτρέτο σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες. Αυτό το πορτρέτο θα είναι με τη στολή μου κανονικά, μόνο που δεν θα έχει κεφάλι, θα είναι ακέφαλο και θα έχω το κεφάλι εδώ, κάτω από τη μασχάλη, κομμένο, όπως έχουν οι μοτοσυκλετιστές το κράνος τους. Και θα λέει από κάτω ότι ο δικτάτορ έχει προκομμένο το κεφάλι του. Και οποιαδήποτε απόφαση λαμβάνει, την λαμβάνει με γνώμονα αυτό, ότι έχει εκ των προτέρων κομμένο το κεφάλι. Δεν θυρεύει δηλαδή σε δόξα, σε επόμενη, τι θα γίνει μετά κλπ. Ο άλλος του λέει: είσαι τρελός. Μα ασφαλώς του λέει: αν δεν ήμουν τρελός, δεν θα σας έλεγα αυτά τα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, η συζήτηση κυλάει λίγο μεταξύ σουρεαλιστικού, φανταστείτε σουρεαλιστικό με τον Παπαδόπουλο, και σε πραγματικό επίπεδο. Στο πραγματικό επίπεδο του λέει: τι μπορούμε να κάνουμε, τον ρωτάει ο Παπαδόπουλος, επί των πνευματικών θεμάτων. Γιατί ο άλλος του έχει πει ότι αυτός που θα σου στείλω είναι ένας άνθρωπος που δεν είναι ούτε αριστερός ούτε δεξιός, αλλά ξέρει τα πνευματικά όσο κανείς άλλος και δεν λέει ψέματα. Του λέει: τι μπορούμε να κάνουμε για τα πνευματικά. Λέει ο πατέρας μου, κοίταξε να δεις, εάν είχατε χρόνο, αλλά δεν έχετε χρόνο, σαν να του λέει ότι δεν θα μείνετε πολύ, θα έπρεπε να στήσετε και να κάνετε μία εγκυκλοπαιδεία. Να μαζέψετε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν πνευματικές δυνάμεις στην Ελλάδα και να τους βάλετε να φτιάξουν μία νέα εγκυκλοπαιδεία. Κάθε τι στο χώρο του επιστητού, απόλυτα αντικειμενικά να αντιμετωπιστεί και να βαλθούν οι άνθρωποι αυτοί να συστρατευθούν, να εργαστούν και να δουλέψουν. Και να αφήσουν τις, ας πούμε, εντός εισαγωγικών μάχες μεταξύ τους. Του λέει διάφορα πράγματα, του λέει δεν έχετε όμως καιρό για αυτά. Λέει τι μπορούμε, τον ρωτάει όλος, να κάνουμε άμεσα. Του λέει άμεσα, ωραία. Άμεσα, του λέει, υπάρχει η ανθολογία διηγήματος του πατέρα μου. Έχει μέσα 100 διηγήματα από τα σημαντικότερα από αυτά που έχουν γραφτεί, μάλλον τα σημαντικότερα από αυτά που έχουν γραφτεί στην ελληνική λογοτεχνία από τον Παπαδιαμάντη ως σήμερα. Θα τα δημοσιεύετε ένα κάθε Κυριακή σε όλες τις εφημερίδες, στην ίδια θέση, χωρίς να έχουν την παραμικρή δυνατότητα επιλογής. Δεν θα λέει ο άλλος, εγώ θέλω να βάλω το τάδε που είναι πιο αριστερό του Βενέζη ή πιο αριστερό του Χάκα και δεν θα βάλω το τάδε του Παπαδιαμάντη. Θα βάλουν όποια με αλφαβητική σειρά. Και μπροστά στην πρώτη δημοσίευση θα μπει ο κατάλογος όλων όσων θα δημοσιευθούν. Και θα μπουν και τα πολιτικά φρονήματα. Ποιανών είναι. Δεν θα κρύβεται τίποτα.
και θα τα δημοσίευσετε γιατί αυτά έχουν αξίες ασχέτως από το αν είναι από αριστερούς, δεξιούς, αριστεροδέξιους ή οποιουσδήποτε άλλους. Διότι η αξία δεν έχει αυτό. Αυτός μέσα στην... και αυτός πιθανότατα μέσα στην ψιλοτρέλα του το δέχεται. Και εκδίδει μία διαταγή, ούτε λίγο ούτε πολύ, την έχω δακτυλογραφημένη στο αρχείο, όπου λέει ότι τα κείμενα της ανθολογίας ισοδυναμούν με κυβερνητικές αποφάσεις. Δεν λογοκρίνονται, δημοσιεύονται ως έχουν, χωρίς να παραποιηθεί, γιατί ο πατέρας μου φοβόταν ότι οι δημοσιογράφοι θα κάναν κόλπα και θα κάνανε αλλαγές μέσα, θα σαμποτάρανε, θα βάζανε κόμματα αλλού, θα χαλάγανε το νόημα για να μην βγαίνει νόημα. Λέει, βγάζει μια τέτοια διαταγή, η οποία υπάρχει κανονικά με σφραγίδα και λέει ότι τα κείμενα της ανθολογίας θα δημοσιεύονται όπως σας δίδονται από την Ηθήμενη 43 και ισοδυναμούν με κυβερνητικές αποφάσεις. Παπαδιαμάντης, ο Θεοτόκης, όλοι αυτοί. Βυζίνος. Την επιμέλεια την είχε ο πατέρας σου αυτή. Την επιμέλεια την είχε ο πατέρας μου, ο οποίος έστειλε 4 νέους που είχε εκείνη την εποχή και τους είπε: θα πηγαίνετε, θα παίρνετε από όλες τις εφημερίδες φύλλο πρωτού βγαίνει, θα το ελέγχετε ότι είναι ακριβώς το ίδιο με την ανθολογία και θα, όταν μου πείτε εντάξει. Θα παίρνουμε τηλέφωνο και θα λέμε ναι, νέα, τύπωσε. Νέα απογευματινή, εντάξει, τύπωσε. Έτσι. Ξεκινάει αυτό το πράγμα. Αρχίσαν βέβαια να κάνουν τερτύπια. Τους άφησαν ο Παπαδόπουλος να επιλέγουν τη σειρά. Οπότε αυτοί αρχίσαν να κάνουν άλλη προβοκάτσια του στυλ ότι βάζω πολύ αριστερά κείμενα. Και άλλοι να βάζουν πάρα πολύ καθαρευουσιάνικα, στο στυλ είναι ακατανόητα αυτά για σας. Ενώ η ιδέα του πατέρα μου ήταν η εξής. Ο λαός αυτός πρέπει να διαβάζει το καλό, ασχέτως αν προέρχεται από το Μάρξ, το Λένιν, τον Τρότσκι, το Διάβολο, τη Χούντα ή το Χίτλερ. Εάν εσύ δηλαδή ο Χίτλερ μου δημοσιεύεις Γκέτε, τι με ενδιαφέρει εμένα αν είσαι εσύ ο Χίτλερ. Αυτό είναι άλλο θέμα και θα το αντιμετωπίσω εάν πρόκειται να γίνω αντιστασιακός κατά του Χίτλερ. Αλλά ότι η αξία του Γκέτε είναι η αξία του Γκέτε, σε αυτό δεν έχουμε να συζητήσουμε. Επομένως ο πατέρας μου σκέφτηκε το εξής. Αυτό. Και φυσικά την έδωσε δωρεάν, δεν πήρε μία δεκάρα, έτσι. Απλώς θα κυκλοφορήσουν αυτά τα κείμενα με το δικό μου λογότυπο. Και μπροστά έβαλε έναν κατάλογο, τον οποίο τον ανατύπωσα, γιατί δεν τα πιστεύουν βέβαια οι άνθρωποι. Έβαλε όλους μέσα, έβαλε πάνω-πάνω ποια είναι η ανθολογία, έβαλε μότο που λέει του Ελίτη όπου και να σας βρίσκει αδερφή το καλό να μνημονεύεται Διονύσιο Σολωμό και Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη, αυτά εν μέση Χούντα, δημοσιευόντως στις εφημερίδες, και από κάτω αφού έβαλε λέει στις τρεις πρώτες συνέχειες των τριών πρώτων εβδομάδων θα δημοσιευθεί και ο πίναξ όσων θα ανθολογηθούν ως το τέλος με τα καλύτερά τους διηγήματα. Επειδή δε η ανθολογία προσφέρεται από την πολιτεία προς το λαόν όλο, έχει ανάγκη εξ αρχής να αποδείξει την πολιτική και ιδεολογική αντικειμενικότητά της. Αυτά δημοσιευόντουσαν, έτσι. Την απόλυτη, μεταξύ λοιπόν των 86 που ανθολογούνται είναι 9 θεωρούμενοι κομμουνιστές από δεκαετιών και δηλούνται στούτο, 9 αριστεροί ή αριστερίζοντες, 2 αντιμιλιταριστές, 1 εξόριστος δια πρόσφατων αντικυβερνητικών δράσεων, 1 καταδικασμένος εις θάνατον προ-20ετίας και εις το παραπέτασμα έκτοτε, ο Χατζής, 4 αναπτύσσοντες και αντικυβερνητικών δράσεων σήμερον στο εξωτερικό, ένας αυτούς ο Πλασκοβίτης ας πούμε, και ένας γνωστός αναρχικός. Ο ίδιος. Γράφει για τον εαυτό του ένας γνωστός, εν μέση Χούντα. Και τους βάζει αυτό το πίνακα με όλα τα ονόματα που έχει μέσα τους πάντες. Μέχρι, τι να σου πω ας πούμε, Κουμανταρέας, Χατζής, τα πάντα, Σχοινάς, κατόπιν τάχα αριστερώσεις, την Deutsche Welle κλπ. Έτσι, τους πάντες με το τι θα δημοσιευτεί του καθενός. Αρχίζουν αυτό πόσο κράτησε, αυτό κράτησε γύρω στους 3 μήνες. Στους 3 μήνες, μέσα σε αυτά τα κείμενα που έβαλε ο πατέρας μου, δεν του φτάνε που έβαλε αυτά τα κείμενα, αντιμετώπισε όλα αυτά που σας είπα, το να του κάνουν κασκαρίκες, να προσπαθούν να βάλουν τυπογραφικά λάθη κλπ. Μέσα σε, να μην σας το πω, βάζει και τον Α2, το δικό του. Εντάσσει δηλαδή και την νουβέλα του Α2 ως ανθολογία. Θα το δημοσιεύσετε και αυτό. Εκεί πια κάποιοι πονηροί δημοσιογράφοι μόλις το είδαν το κείμενο αυτό σκέφτηκαν ότι το κείμενο αυτό είναι τόσο ανατινακτικό ώστε θα τεινάξει στον αέρα όλη την υπόθεση. Και κάνοντας εντός εισαγωγικών τη δική τους αντίσταση, κατά τη γνώμη μου καλώς, μπράβο τους που την κάνανε, ο καθένας κάνει τη δικιά του αντίσταση και με το δικό του τρόπο. Ο πατέρας μου άλλο πράγμα έκανε, δεν τον ενδιέφερε αυτό το θέμα, τον ενδιέφερε η ουσία του τεινάγματος. Δημοσιεύουνε τον Α2. Το δημοσιεύουν όμως τον Α2 και πάνω εκεί
επεμβαίνουν οι σκληροί της Χούντας, γιατί η Χούντα δεν ήταν μία ομάδα ενία, υπήρχαν κλίκες μέσα στη Χούντα. Οι πιο πυρηνικοί σκληροπυρηνικοί. Υπήρχαν οι πιο σκληρινικοί σκληροπυρηνικοί που ήταν ο Κώστας Παπαδόπουλος, ο αδερφός, ο Λαδάς, ο Αγγελής και διάφοροι άλλοι τέτοια μούτρα. Ο Μαρκεζίνης ήταν γλυκά, γλυκά δημοκρατική, δεν έχει καμία σχέση. Λέμε στην πρώτη πρώτα Χούντα, πρωτού εμφανιστεί καν δημοκρατία Μαρκεζίνη, τάχα δημοκρατία εντός εισαγωγικών. Να μην σας τα πολυλογώ, επεμβαίνει αυτή η Χούντα, αυτή η κλίκα, μία μέρα που, μάλλον κάποιες τρεις μέρες που έλειπε ο Παπαδόπουλος και ήταν πάνω στο Κοντζά Ορμάν και κυνήγαγε, σταματάνε τα φύλλα, κατάσχουν τα φύλλα της απογευματινής που έχουν το πρώτο κομμάτι του Α2, όπου μέσα έγραφε ο πατέρας μου για έναν κίνεδο ανθυπολοχαγό που είχε στον εμφύλιο. Κανονικά και το έλεγε ότι είναι κίνεδος και ότι κράταγε τα αστέρια που τα είχε βγάλει για να μην τον χτυπήσουν οι αντάρτες, γιατί κοιτάγαν οι αντάρτες και άμα είχε διάσημα εδώ πέρα, σε πυροβολούσαν, δεν πυροβολούσαν στρατιώτες. Και αυτός τα είχε βγάλει και τα κράταγε στο χέρι του και έτρεμε το χέρι του από το φόβο. Και περιγράφει αυτή τη σκηνή. Ότι, και λέει: άμα είσαι αξιωματικός, γι' αυτό σε έχουμε, για να μην τρέμεις από το φόβο. Άμα έχεις βγάλει τα αστέρια σου και τρέμεις από το φόβο, τότε τι αξιωματικός είναι. Γι' αυτό ήταν σαν να τους βρίζεις κατάμουτρα πια. Και δημοσιεύουν στη θέση της εφημερίδος, το έβαλα και αυτό επίτηδες στην εισαγωγή. Πού το ένα, το έχει κάπου. Το έχω βάλει πίσω, κάτσε να το δω, να το διαβάσω επί λέξη πώς είναι. Ένα πλαίσιο, βάζουν ένα πλαίσιο στην εφημερίδα, όπως το έχει εδώ πέρα, και λέει: κατόπιν εντολής του κυρίου Πρωθυπουργού, διακόπτεται η δημοσίευση του διηγήματος ο Α2 λόγω ελήψεως πάσης επαφής του ως άνω κειμένου με την ηθικήν τάξην και συνεπία της δια του αφηγήματος τούτου αμφισβητήσεως των ηθικών αξιών και της σημασίας αγώνων του έθνους. Αυτά είναι η παπαδοπουλική σύνταξη. Δηλαδή του πέσανε από δίπλα και του είπανε: μεγάλε, τι μαλακίες κάνεις. Δημοσιεύεις τέτοια κείμενα που λένε για μας τον εμφύλιο ότι ο λοχαγός ήταν πούστης και έτρεμε. Και φυσικά τεινάζει την υπόθεση στον αέρα και σταματάει, γιατί ο πατέρας μου λέει ότι εφόσον επεμβαίνετε με λογοκρισία, εγώ δεν συνεχίζω. Σας απαγορεύω οποιαδήποτε. Ο Παπαδόπουλος γιατί δεν το κάνει αυτό, για να δείξει ότι είναι πνευματικός και τα λοιπά. Ακριβώς. Για να ψαρέψει. Δηλαδή ο Παπαδόπουλος τσίμπησε εντός εισαγωγικών το δόλωμα που έριξε ο πατέρας μου. Και ήθελε και αυτός μια προσκύρωση. Ότι δηλαδή, ναι, εδώ ελευθέρως. Να ορίστε, εμείς ανεχόμαστε. Και μεταξύ μας δεν είχε και άδικο. Αν ήταν λίγο πιο έξυπνος, θα έλεγε στους άλλους. Δηλαδή, τι φοβάσαι, επειδή έγραψε ένα κείμενο ο Χατζής, θα ξεσηκωθεί ο ελληνικός λαός επειδή θα διαβάσει Χατζή, θα ξεσηκωθεί επειδή θα διαβάσει Χάκα. Ναι, δεν ξεσηκώνεται με τέτοια ο λαός. Ούτε να του βάλεις και τη Μαρσελιέζα να του βάλεις, δεν ξεσηκώνεται. Ο Χάκα ειδικά δεν ήταν και πολύ σκληρός ο Χάκα. Εντάξει, άρα ένα αριστερό ήταν και τι έγινε. Δεν έγινε σιγά και τι έγινε. Και γιατί δηλαδή, ή με τον Κουμανταρέα, θα ξεσηκωθεί ο λαός. Ναι, δηλαδή, αν ήταν λίγο πιο έξυπνος, θα έλεγε: ωραία, και δεκτών, ωραία, και δεν συμφωνώ με το τάδε κείμενο. Και τι, συμφωνούμε με όλα τα κείμενα της λογοτεχνίας. Ναι, δηλαδή, δεν έφταιγε αυτός. Ναι, οι άλλοι του την πέσανε, αλλά εντάξει, τον λύγησαν εν τέλει. Οπότε ο πατέρας μου, εντάξει, σταμάτησε. Αυτό όλο το θέμα όμως, από τη μεριά της αριστεράς, η οποία η μεριά της αριστεράς είχε πει ότι εμείς δεν γράφουμε, δεν δημοσιεύουμε. Αυτή ήταν η θέση της αριστεράς, επί 7 χρόνια. Η αντίστασή μας είναι ότι δεν γράφουμε. Και ο πατέρας μου έλεγε: μα αυτό δεν είναι αντίσταση, αυτό είναι λούφα. Ναι, δεν έχει σχέση το ένα με το άλλο. Λοιπόν, επομένως η αριστερά φυσικά και δεν το ήθελε αυτό και το πολέμησε. Όχι όλοι, γιατί ας πούμε ο Βάρναλης, έχω τηλέφωνό του, όπου του λέει μπράβο Ρένο και μπράβο για τα διηγήματα στην Ανθολογία και πολύ καλή ιδέα. Αλλά ο Βάρναλης δεν ήταν γραμμιτζής, ούτε ενδιαφερόταν για τη γραμμή. Οι γραμμιτζίδες ήταν κόκκινο πανί ο πατέρας μου. Οπότε βγήκε έκτοτε ότι ο Ρένος, σχέση με την δικτατορία. Αυτός είναι, πουλήθηκε στην δικτατορία. Το λέγανε από την αρχή και το λένε ακόμα. Δηλαδή, μόλις πετύχεις κλασικό αριστερό λόγιο, θα σου πει ο Ρένος Αποστολίδης ήταν στην δικτατορία. Ορκίζονται ότι τον είχαν δει στην λογοκρισία, ότι τα έπαιρνε από τη λογοκρισία, ότι ήταν διευθυντής της λογοκρισίας, έχω ακούσει, ό,τι θέλεις. Τώρα να αποδείξω ότι είσαι ροζ ελέφαντας, δεν μπορείς να έτρεξες. Γιατί ο αγώνας εκεί είναι, στο γραπτό είναι ο αγώνας. Αυτό λέει και ο πατέρας μου έβγαλε 7 βιβλία επί δικτατορίας, όπου έγραφε στο αριστερό, και εδώ είναι η ευκαιρία για όποιον έχει απορία, έγραφε στο αριστερό πρωτόφυλλο ότι είναι κατά της λογοκρισίας ή εναντίον της λογοκρισίας. Στην ίδια την ανθολογία, στον τρίτο τόμο της, είναι βγαλμένο το 1971 το τόμο της ανθολογίας, έτσι. Α, δεν υπάρχει συγγραφέας που να είναι κατά της λογοκρισίας. Εδώ γράφει όλα τα βιβλία, εδώ γράφει όλα τα βιβλία
ήταν η Α, δηλαδή του πατέρα του, καιρό η τα Α, το 67 ως 70 βγήκαν περιφρονώντας τη λογοκρισία της δικτατορίας. Τυπωμένο το 1971. Κανονικά, εδώ στο αριστερό, εδώ πέρα. Και στα βιβλία των διηγημάτων του, όσα έχει βγάλει, τα οποία να είναι τότε, ας πούμε, ξέρω εγώ, Ανθίλη. Τα βιβλία Ίνα και Ρόιτα Α το 67-70 βγήκαν αγνοώντας τη λογοκρισία. Όλα. Άλλη ιστορία, τα πάντα. Η άλλη ιστορία. Αμέσως πριν. Είναι το 70. Η άλλη ιστορία, κάτσε να σου πω πότε είναι. 72. Έτσι. Λοιπόν, και γράφει εδώ πέρα. Τα βιβλία ήταν ρο και ήταν αυτό, βγήκαν αγνοώντας τη λογοκρισία. Δηλαδή είναι σαν να λες, ευχαριστώ παιδιά, μπορείτε να με συλλάβετε, σας παρακαλώ. Αλλά αυτή ήταν η αντίθετη από τη θέση της αριστεράς. Οι μεν δεξιοί γράφανε, μια χαρά ήταν, δεν είχαν πρόβλημα, οι αριστεροί λέγανε εγώ δεν γράφω, και ο μόνος ο οποίος έγραφε και έλεγε όχι και δεν στέλνω και δεν έστειλε, ήταν ο πατέρας μου.